Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχίνη. Λοιπόν, για απαντήστε στην Κωνσταντίνα. Θα συνεργαστείτε, λέει, με κάποιο πατριωτικό κόμμα για να σωθεί η Ελλάδα? Όχι. Διότι η δικιά μου δουλειά δεν είναι πολιτικός. Μάλιστα. Δεν λοιπόν πρόκειται να γίνω πολιτικός. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι πολύ καλύτερα από μένα να γίνουν πολιτικοί. Εμένα η δουλειά μου είναι οικονομολόγος και όποιος με καλέσει να καταθέσω τις απόψεις μου σε οποιοδήποτε φορέα, είτε δημοσιογράφος, θα πω και ας πω, αλλά πολιτικός ούτε ήμουν ποτέ, αλλά ούτε και θα γίνω. Λοιπόν, κύριε Αδαλή, απαντήσατε στην Κωνσταντίνα, ήταν το πρώτο ερώτημα που είχα εδώ, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το ανέκδοτο των Βρυξελών, παρακαλώ, με το πλαφόν και μάλιστα 275 ευρώ. Μας είχατε πει μία από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές συζητήσεις ότι με το πλαφόν γελάνε και τα πλακάκια. Όμως εδώ παραγελάνε τα πλακάκια, διότι βάλαν και ένα ανώτατο πλαφόν με κάποιες προϋποθέσεις, όταν χθες η τιμή στο Άμστερνταμ ήταν 130 και τον Αύγουστο είχε πάει 275. Ναι, εντάξει, σας είπα, τώρα κάτι πρέπει να γίνει, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο. Κάποια σημάδια φαίνονται και στον κανονικό πόλεμο, στο πεδίο της Ουκρανίας, δηλαδή τώρα πια ορατά, κύριε Σαχίδη. Γιατί όταν το είπα το καλοκαίρι, καταλάβατε ότι κάποιοι πάλι ένιωσαν λίγο άβολα με την λέξη ανακοχή. Εδώ τώρα τι να συζητήσουμε, δηλαδή είναι φως φανάρι ότι κάποιοι έχουν κάνει ένα βήμα πίσω, όπως έχω πει, κάποιοι έχουν κάνει 1,5 βήμα πίσω και κάποιοι θέλουν να βρουν τώρα ένα βελούδινο τρόπο να παρουσιάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για απεμπλοκή. Έτσι, όχι ότι βέβαια θα μου φανεί παράξενο να χειροτερέψουν τα πράγματα από κάποιο στιγμιαίο λάθος ή από κάποιο κατά λάθος λάθος, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά εδώ φαίνεται ότι όλοι αυτή τη στιγμή έχουν βρει μια ευκαιρία να πάνε από κατάσταση lose-lose, που όλοι χάνουν τώρα, σε μια κατάσταση win-win και να απεμπλακούμε. Βέβαια, να απεμπλακούμε γενικώς. Βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ και να είμαστε καχύποπτοι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι μην τυχόν και αυτή η διαδικασία της ανακοχής, παύλα απεμπλοκής, η οποία έχει ξεκινήσει και γίνεται φανερή πλέον. Μήπως είναι, ας το πούμε, δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα με ένα νέο μέτωπο αλλού. Α, μάλιστα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή έτσι, λίγο πιο ανατολικά, ας το πούμε. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και λίγο να παρατηρούμε τα πράγματα με, πώς θα το πούμε, με πιο πολύ βαθιά ματιά και κυρίως να παρατηρούμε τι κάνουν οι εταιρείες. Να ακολουθούμε τη μυρωδιά του χρήματος. Follow the money, που σας έχω πει. Μισό λεπτό. Άρα η συζήτηση καταρχάς σήμερα με την ποινησία της Κομισιόν είναι περί όνου σκιάς. Τι κάνουν οι εταιρείες, λοιπόν? Ναι, γιατί να σας πω κάτι, διότι είναι σαν να λέμε ότι βάζουμε πλαφόν σε κάτι το οποίο έχει συμβεί μία φορά τώρα και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μπορεί να μην συμβεί και ποτέ στο μέλλον. Δεν ήταν αυτή η συζήτησή μας, το πλαφόν. Τα 200, το πλαφόν θα είχε νόημα σε αυτή την ιστορία από ό,τι δείχνει το volatility των τιμών, δηλαδή διακύμαση των τιμών, θα είχε ένα νόημα να συζητήσουμε αν ήταν, παράδειγμα για την Ευρώπη, τα 100, σας λέω μια λογική, τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα στον δείκτη TTF, ας το πούμε έτσι. Θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να εκφέρω μια οικονομική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα με βάση τα τεκμήρια τα οποία ορίζει η αγορά. Αλλά τώρα μας λένε τα 260, εντάξει, δηλαδή δεν θα μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό, τώρα μας κοροϊδεύουν, εις διπλούν. Λίγο κρίμα. Οι εταιρείες, λοιπόν, πώς κινούνται στο follow the money που είπατε? Εκεί γίνεται το έλα και να δεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο Ελντοράντο το οποίο ονομάζεται LNG. Επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Τολμώ να πω ότι μέχρι και η Κουτσή Μαρία αυτή τη στιγμή επενδύει σε LNG. Είτε έχει τεχνογνωσία είτε δεν έχει. Είτε έχει, ας το πούμε, προοπτικές ανάπτυξη στο επενδυτικό της σχέδιο, είτε δεν θα έχει καμία τύχη. Η Ευρώπη τώρα έχει βρει το καινούριο, ας το πούμε, παραμύθι να σερβίρει σε όλους. Δηλαδή το θέμα ότι δεν μας νοιάζει τι θα πει ο Πούτιν, αλλά
Εμείς θα κάνουμε τις επενδύσεις μας στην Αφρική. Νομίζω τα έχουμε πει και σε εσάς στην Ευρώπη παλιότερα και στον Τρανσαχάρα και για όλα. Βέβαια, ξεχνά να μας πούνε ότι αυτό το πράγμα, αν θα γίνει και αν θα ευωδώσει, θέλουμε 3-4 χρόνια. Και το ζητούμενο είναι τι θα γίνει τώρα. Ο χειμώνας δεν έχει έρθει. Είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ ήπιο φθινόπωρο. Αλλά να επενδύσω σε κάποιους μπαμπουίνους που τους βλέπω και γράφουν διάφορα πράγματα στη σελίδα σας και στη δικιά μου και αλλού. Ο χειμώνας μερολογιακά ξεκινάει το Δεκέμβριο. Γι' αυτόν μιλάμε. Και επειδή είδα, ας το πούμε, αν θυμάστε πέρυσι είχα χρησιμοποιήσει ένα προβλεπτικό μου, ότι στο προβλεπτικό μου μάλλον μοντέλο είχα χρησιμοποιήσει μετεωρολογικά δεδομένα του Accu Weather. Και είχε πέσει πολύ μέσα το Accu Weather στη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των 90 ημερών, για την οποία κάποια κυβερνητικά στελέχη πέρυσι είπαν ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ακούστε κύριε Σαχίνη, δηλαδή όλος ο πλανήτης κοιτάει από κάθε Σεπτέμβριο το προβλεπτικό μοντέλο της Accu Weather και πώς θα πάει το long term forecast, δηλαδή η μακροπρόθεσμη καιρική πρόβλεψη, η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όλες οι εταιρείες, οι super majors έχουν κάνει εσωτερικούς μετεωρολογικούς σταθμούς και έχουν προσλάβει μετεωρολόγους γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει. Όλος ο κόσμος τον νοιάζει αυτό το πράγμα και η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά είναι μυστήρια πράγματα. Δηλαδή, τα ακούει κάποιος έξω στην αγορά και γελάει. Και ξέρετε κάτι, για να κλείσω την παρένθεση αυτή. Η πρόβλεψη η οποία κατατέθηκε από το κατά τεκμήριο πιο επιτυχημένο μετρολογικό site, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο, από άπρους προβλέψεων πετυχημένων, είναι διαφορετική από πέρυσι. Πέρυσι, όταν χρησιμοποίησε το μοντέλο Λανίνια, είχε πει ότι δεν θα είναι τόσο τρομερός ο χειμώνας και θα έχουμε δύο κύματα ψυχρά, και είπα συγκεκριμένα πράγματα παραλαμβάνουμε φέτος και έπεσε μέσα και πέσαν μέσα και όσοι χρησιμοποίησαν αυτό το αξιόπιστο μετεωρολογικό μοντέλο. Φέτος λέει διαφορετικά πράγματα και χωρίζει διαφορετικά το πώς θα χτυπήσει ο χειμώνας την Βόρεια Ευρώπη και την Νότια Ευρώπη που μας ενδιαφέρει εμάς. Και δεν μιλάει για δύο ψυχρά κύματα που θα έρθουν, αλλά μιλάει για τέσσερα. Και είμαι βέβαιος, κύριε Σαχίνη, ότι αυτό που σας λέω τώρα η κυβέρνηση ακούει πρώτη φορά. Αν ακούει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και να μην ακούει τη συνέντευξη την οποία κάνουμε τώρα, σίγουρα μπορεί να έχει ακούσει τέτοιες συνομιλίες από άλλο είδους διαδικασίες. Ένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες χώρας, ο κύριος Μυτιλινέος, διαβάζω σήμερα σε μία παρουσίασή του, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό κουμπώνει με αυτό που μας είπατε, είπε ότι θα πάμε σε νέα θεαματική αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου από τον πρώτο μήνα της άνοιξης. Αυτή είναι η δική του πρόγνωση. Το συμμερίζεστε? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κράτημα του χειμώνα και για πιο πίσω? Κοιτάξτε, ναι, θα πάει λίγο. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να παριστάνω το μετεωρολόγο. Όχι, αλλά από τα στοιχεία. Όμως είμαι και παίρνω τα μοντέλα των οίκων των μετεωρολόγων. Φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Μυτιλινέος έχει κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έτσι, με την εταιρεία του, το ενδιαφέρει άμεσα σαν επιχειρηματία. Και καταλαβαίνει πολύ καλά τι θα συμβεί. Το αν θα πάει πιο πίσω ο χειμώνας, έτσι. Θα το δούμε και αν θα για δεύτερη χρονιά θα επιβεβαιωθεί πλήρως το Accu Weather. Αλλά επειδή δεν τη διάβασε η συνέντευξή του, αν μιλάει για την εκτόξευση του Απριλίου. Ναι. Αυτό το λέει γιατί γνωρίζει πολύ καλά ως επιχειρηματίας ότι τον Απρίλιο, όπως και να έχει γίνει, θα έχει τελειώσει, θα έχουν αδειάσει οι δεξαμενές. Οι αποθήκες, ναι. Λόγω του χειμώνα που θα έχει έρθει και θα υπάρχει μεγάλη ένταση στη ζήτηση για αναπλήρωση των δεξαμενών σε φυσικό αέριο. Οπότε η μεγάλη ένταση στη ζήτηση, καταλαβαίνετε, πώς θα πουσάρει τις τιμές, αλλά πιθανολογώ ότι το λέει και για ένα δεύτερο λόγο. Γνωρίζει ότι σε εκείνη την περίοδο θα παρουσιαστεί και ένα άλλο γενικότερο
πρόβλημα στο πλέγμα των βιομηχανιών και όποιος έχει, ας το πούμε, εκείνη την ώρα επιζήσει από το πρόβλημα το οποίο θα έρθει, θα αναγκαστικά θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι χρησιμοποιούσε. Είναι αυτοί οι δύο βασικοί λόγοι του οποίου φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι γιατί, ότι για αυτούς τους δύο λόγους τα λέει αυτά ο κύριος Μητυλινός. Κύριε Αδαλή, με όλα αυτά με ρωτάνε εδώ πάρα πολλοίς κόσμος τα εξής. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την εικόνα που έχετε σε όλα τα ενεργειακά πεδία, υπάρχουν φθηνότερες επιλογές για την πατρίδα μας? Και κάποιος ακόμη λέει, ο Στέφανος, όταν ολοκληρωθεί η πλήρης επανεκκίνηση των λιγνητικών μας μονάδων, η τιμή του ρεύματος θα είναι υπάρχουσα ή θα πέσει? Στέφανε, λέω εγώ, δεν θα πέσει, γιατί όσο υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας και το χρηματιστήριο ρήπων, τελευταία μονάδα που θα μπαίνει θα είναι πάντα του φυσικού αερίου. Ελάτε όμως, κύριε Αδαλή. Και όσο δεν αλλάζει μυαλά η κυβέρνηση. Προσέξτε, μπορεί να φαίνομαι παραστικό σήμερα που πιέζω, αλλά θα διαπαντήσω στην ερώτησή σας και να το συνδέσω με όσα λέγαμε προηγουμένως. Εγώ καταρχάς χαίρομαι, μιας και μιλήσαμε πριν για επιχειρηματίες, βλέπω ας πούμε μια επένδυση που κάνει ο γνωστός επιχειρηματίας στην Ελλάδα από άλλες δραστηριότητες, ο κύριος Μητρόπουλος. Μιλάω για τις τρεις νέες πλωτές μονάδες ενέργειας από φυσικό αέριο σε Λέσβο, Κο και Χίο. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο επενδυτικό project αυτό και μπορώ να σας το πω στρατηγικό. Μιλάμε τώρα για 80, 120 και 72 μεγαβάτ μονάδες. Βλέπετε λοιπόν όμως και είμαι σκληρός, γιατί ξέρετε τι αναρωτιέμαι, δηλαδή σε αυτό το project, το οποίο εγώ προσωπικά το επικροτώ, μιας και από αυτά τα νησιά κατάγομαι, θα πείραζε άραγε την κυβέρνηση το αέριο αντί για να έρχεται από τα πέρατα της γης να έρχεται από τα πηγάδια μας στην Κρήτη? Θα τους ξεβόλευε από κάτι? Και βγήκαν και είπαν ότι δεν πρόκειται να εξορίξουμε, να προχωρήσουμε σε εξορίξεις και μετά το άλλαξαν και τώρα δεν ξέρω πότε το ξαναλλάξουν γιατί έχουμε και τις εκλογές μπροστά μας. Θα τους πείραζε? Μα χθες είπαμε ότι αν βρούμε πετρέλαιο δεν μας αφορά, σε ενδιαφέρει μόνο φυσικό αέριο. Ναι, εντάξει, δεν μας αφορά, αλλά τα νησιά αυτά πετρέλαιο και είναι για να δώσουν ρεύμα στους τουρίστες που πλακώνουν κατά εκατομμύρια, ειδικά στην ΚΟ. Και στους 100.000 κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους της Λέσβου και στις 30-40.000 της Χίου. Πού κοροϊδεύουν τον κόσμο? Η μαυρίλα αυτή που πέφτει πάνω στις πόλεις, που τη βλέπουν οι τουρίστες, είναι από το πετρέλαιο που καίνε τα νησιά αυτά, που το φέρνουν κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες. Εκεί που είναι οι οικολόγοι να μιλήσουν για τον καρκίνο που θερίζει? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν κάποιας, ας το πούμε, κριτικής στο πεδίο της αγοράς. Γι' αυτό σας είπα ότι τα βλέπει κόσμος και γελάνε. Αν θέλουν να πέσουν, να ρίξουν τις τιμές, η ενέργεια, κύριε Σαχίνη, δεν είναι το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο. Κυρίως είναι τα καύσιμα. Που όταν λέμε ενέργεια, ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό το 45-50% της ενέργειας που λέμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όμως, αφορά τα καύσιμα. Αν ήθελε να ρίξει τις τιμές η κυβέρνηση, θα έχει φροντίσει όλο αυτό το διάστημα να μην είμαστε από 12η στον παγκόσμιο πίνακα ακρίβεια στα καύσιμα, να έχουμε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα με επίσημα στοιχεία 4η. Το ακούτε αυτό που σας λέω? 4η. 4η. Δεν έχω κάτι με τα κόμματα ή με τα. Δεν σας είπα, δεν είμαι πολιτικός, δεν πρόκειται να γίνω, αλλά εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι καλπάζουμε και πάμε για χρυσό μετάλλιο στην ακρίβεια. Θέλουμε να ρίξουμε τις τιμές, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις. Για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να απαλύνουμε τον πόνο. Να μην παίρνει 24% ΦΠΑ η κυβέρνηση, να παίρνει 14% ΦΠΑ. Να μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι αν το κάνει αυτό, θα συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Και δεν σημαίνει ότι θα χάσει χρήματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα εσχροκερδεί η κυβέρνηση. Διότι με τη μείωση τη μικρή αυτή που υπάρχει στη ζήτηση των καυσίμων, τα κέρδη που πάνε στα ταμεία, τα χρήματα μάλλον που πάνε στα ταμεία της κυβέρνησης ως κέρδη, είναι σχροκέρδια. Κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα και πληρώνουν τα σπασμένα του COVID με αυτά τα χρήματα. Αν θα ρίξει τις τιμές, δεν θα χάσει ανάλογα όπως πιστεύουν κάποιοι μπαμπουίνοι που σας είπα πριν ότι θα χάσουν τεράστια έξοδα, διότι η πτώση
δεν θα είναι ανάλογη τη μείωση από το 24% στο 14% πρώτη ώρα το ΦΠΑ. Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση σε καύσιμα. Τώρα ο κόσμος τρομάζει να πάρει το αυτοκίνητο, πάει στη δουλειά του. Δεν το κάνει. Δεν το χρησιμοποιεί για κάτι άλλο. Και επίσης θα συμπιέσει και το ΦΠΑ, γιατί ο φόρος, οι φόροι συμμετέχουν. Συγγνώμη, θα συμπιέσει και τον πληθωρισμό. Διότι οι φόροι διαμορφώνουν τελικά τον πληθωρισμό. Το ξέρουν. Φαντάζομαι. Στην κυβέρνηση, το επιτελείο τους. Φαντάζομαι ότι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το κάνουν. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουν. Και να σας απαντήσω και να το πάω να το κλείσω λίγο αυτό το θέμα. Δεν το κάνουν. Διότι ακολουθούν μία πολιτική η οποία θέλει να καταστρέψει τη ζήτηση των καυσίμων. Να καταστρέψει τη ζήτηση σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και καύσιμα γενικότερα, ντίζελ και αμόλυβδη. Και να κάνει τον κόσμο να τα μισήσει, ούτως ώστε να φέρουν από την ατζέντα την οποία έχουν και να προωθήσουν στην Ελλάδα την πράσινη ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη πολιτική και άρμεγε και κούρευε που έλεγε και η Σμηριά η γιαγιά μου. Πράγματα δηλαδή που δεν γίνονται. Ακολουθούν πιστά μία ατζέντα η οποία οδηγεί στον όλεθρο. Λέει εδώ ο κύριος Λύκος, ακούγοντάς σας, στέλνει την καλημέρα του. Μα με βάση αυτό που λέτε, λέει κύριε Αδαλή, με 5 δις έσοδα από αυτά η κυβέρνηση μήπως στην πράξη έχει ατύπωση επιβάλλει ένα επιπλέον μνημόνιο. Στον εαυτό της, ναι. Στον εαυτό της, δηλαδή σε εμάς. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Συμφωνώ με τον κύριο Λύκο και τον ευχαριστώ για την ερώτηση. Αλλά ο κόσμος δεν είναι χαζός. Οπουδήποτε γίναν τέτοιου είδους πολιτικές και ακολούθησαν εκλογές, ας κάνουν μια δημοσκόπηση να δουν τι συνέβη. Και επειδή οι πολιτικές αυτές κατευθύνονται κυρίως από την ομάδα η οποία διαχειρίζεται το Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική, δηλαδή τον κλειστό κύκλο του Τζο Μπάιντεν, θα πρέπει να δουν, να πάρουν το μήνυμα των Αμερικάνικων εκλογών και να δουν τι έρχεται στα επόμενα 2 χρόνια για αυτούς οι οποίοι άσκησαν τέτοιου είδους πολιτική σε κρίσιμες εκλογές. Δεν το βλέπουν. Και αν δεν το βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή πώς θα ρίξεις τις τιμές όταν δεν κάνεις τίποτα για να ρίξεις τις τιμές και καταντάς 4η ακριβότερη χώρα σε καύσιμα και γελάνε και τα πλακάκια και δεν θα βαρεθώ να το λέω αυτό το πράγμα στις αγορές όταν λένε μα καλά εσείς πώς έχετε καταφέρει το διελιστήριό σας στη Θεσσαλονίκη να πουλάει στα Σκόπια και τα Σκόπια να δίνουν το λίτρο σε ευρώ, το λίτρο να το δίνουν 1,44 σήμερα που μιλάμε, που το αγοράζουν από το διελιστήριό σας και το μεταφέρουν εκεί με φορτηγά γιατί εσείς κλείσατε τον αγωγό που εσείς χρηματοδοτήσατε και φτιάξατε τα Σκόπια, άλλο και αυτό, και έξω από το βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη στην επανομία, ας πούμε, το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. 2-10. Μάλιστα. Προχωρώ. Έτσι πέφτουν οι τιμές, κύριε Σαχίνη. Ή όταν κυνηγάμε τους βενζινάδες, νομίζουμε ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Οι βενζινάδες είναι 4% σε όλο αυτό το κύκλωμα. Τόσα βγάζει, αυτά είναι τα κέρδους. Να κάνουν, να γίνονται έλεγχοι. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα θρεμπόριο, μπορεί να υπάρχει, πώς το λένε, να υπάρχουν καύσιμα κακής ποιότητας και τα λοιπά. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Αλλά δεν κυνηγάς αυτόν. Κυνηγάς πρώτα τον εαυτό σου. Κυνήγα πρώτα τον εαυτό σου. Πες μας πόσα έσοδα είχες πέρυσι από εισπράξεις φόρων και τελών από τα κάψιμα και πόσα έχεις φέτος. Αυτή θα ήταν μια ειλικρινή απάντηση. Ακολουθώντας το follow the money, λέει ο Γιάννης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αδαλή το εξής. Αυτή τη στιγμή η ισοτιμία δολαρίου ευρώ είναι στο 0,96. Προχθές ο κύριος Μελάς στην εκπομπή σου, Γιώργο, περιέγραψε τις μεγάλες προκλήσεις γερμανικής οικονομίας που προκύπτουν από την έλλειψη φθηνών καυσίμων και εν συνεπεία της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της. Συνυπολογίζοντας και την επερχόμενη ύφεση, θα ήθελα την εκτίμηση του κύριου Αδαλή αναφορικά με το μέλλον της ΟΝΕ. Σύντομες απαντήσεις δώστε, παρακαλώ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Τώρα τι, αυτό δεν μπορείτε να το απαντήσει κάποιος με σύντομη απάντηση. Δηλαδή, για μένα δεν είναι αυτή, είναι ας το πούμε η εκκίνηση του προβλήματος στην κούρσα αυτή που διανύουμε τις κρίσεις. Η κατάληξη της κούρσας, το έπαθλο, ξέρετε ποιο είναι? Η επιστημιστική κρίση. Αυτό είναι το βραβείο τους. Αυτό θα έχουν καταφέρει να πάρουν ως έπαθλο. Διότι όλο αυτό, το οποίο πολύ σωστά έχει επισημάνει ο ακροατής στην ερώτησή του, οδηγεί σε έξοδο των μεγάλων βιομηχανιών. Είτε πρόκειται για χάλιβα, βιομηχανίες χάλιβα, είτε βαριές βιομηχανίες, είτε πρόκειται για βιομηχανίες χημικών. Οδηγεί σε έξοδο των εταιριών, μαζική έξοδο και με την εγκατάστασή της, που λέτε, στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ.
κυρίως, και αλλού, αλλά κυρίως στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή τι κάνουμε, κάνουμε μια αποβιομηχάνηση της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχοντας όμως προηγουμένως φέρει εκατομμύρια ανθρώπων από τα βάθη της Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής ως μετανάστες στην Ελλάδα. Με αυτούς τι θα κάνουν? Το έχουν ξεχάσει αυτό το project που έχουν κάνει για να σώσουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία? Το έχουν ξεχάσει, λέτε. Αλλά εδώ το κυρίως πρόβλημα, για να κλείσω αυτή την παρεθεσούλα, η οποία είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, υπάρχει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Ότι η βιομηχανία, και ειδικά η βιομηχανία των χημικών στη Γερμανία, θα πω όνομα, η Μπάσ, τι κάνει? Παίρνει τα εργοστάσια της, τώρα τα πάει λέει στην Αμερική. Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι αυτή είναι η κύρια, ας το πούμε, εντόπια παραγωγή στον χώρο των χημικών λιπασμάτων στην Ευρώπη. Και προσέξτε να δείτε τι κινδύνους περιέχουν αυτά όλα τα πράγματα, οι οποίοι θα ξεσπάσουν, όπως σας έχω πει, κάπου ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο το 2023. Και αυτό το έχουν δει επιχειρηματίες, όπως ο κύριος Μητυλινέος που προαναφέρει, το ξέρουν. Εδώ τώρα προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Τα λιπάσματα είναι αυτά τα οποία δίνουν ένταση στην παραγωγή, στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία. Ως ζωοτροφές, αν το δείτε έτσι. Όταν λοιπόν τα λιπάσματα, 5 από τα 8 μεγάλα, 5 από τις 8 βασικές κατηγορίες λιπασμάτων έχουν τη βάση τους στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή την ποτάσα, καταλαβαίνετε ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί, που έχουν δημιουργήσει μάλλον με το λανθασμένο μείγμα της πολιτικής τους σε αυτούς τους κλάδους της βιομηχανίας των λιπασμάτων, οδηγεί σε πολύ μεγάλη και δραματική μείωση της εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων. Αυτό ήταν το ένα. Άρα όταν διαλύεται, ας το πούμε έτσι, και κλείνουν το ένα εργοστάσιο λιπασμάτων μετά το άλλο, η επόμενη, ας το πούμε, σκέψη του καθενός είναι ότι εντάξει, αδερφέ, θα εισάγουμε. Ναι, αλλά πώς θα εισάγεις? Για σταθείτε. Από πού εισάγαμε? Το 48% το εισάγαμε από τη Ρωσία. Και ένα άλλο 12% από τη Λευκορωσία. Από πέρυσι η Λευκορωσία είναι σε κυρώσεις, λόγω των γεγονότων κτλ. Που θυμόμαστε με το αεροπλάνο τότε κτλ. Το δημοσιογράφο κτλ. Και τώρα βάζουμε κυρώσεις και στα λιπάσματα της Ρωσίας. Όταν λοιπόν ένα 60% των λιπασμάτων που θέλουμε να εισάγουμε, αφαιρούμε και το δικαίωμα να εισάγουμε, δηλαδή, με συγχωρείτε. Δηλαδή εδώ προσέξτε τι μείγμα έχουν δημιουργήσει. Μα μην κουράζεστε. Διαλύουν την τόπια παραγωγή. Μάλιστα. Διαλύουν και την ικανότητα εισαγωγών. Άρα τι κάνουμε? Κρέας εργαστηρίου ή 3D. Τι κάνουμε? Από την Αμερική. Αυτό. Λοιπόν, επόμενο. Δημοσιεύματα από τη χθεσινή συνάντηση των G20 αναφέρουν ότι ΗΠΑ επένδυσαν στην Ευρώπη 680 δισεκατομμύρια δολάρια στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Οπότε τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν κρυμμένα? Γρήγορες απαντήσεις, κύριε Δαλή. Δεν είναι πολλά λεφτά τα 680. Τα 680 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε. Δηλαδή, οι επενδύσεις στα τρία τα νησιά αυτές, στους πλωτούς σταθμούς φυσικού αερίου, είναι 240-250 εκατομμύρια. Για τρία νησιά. Δεν είναι ένα μεγάλο ποσό, αν το δεις έτσι. Και να σας πω, δεν είπε κανένας να μην επενδύουν σε ΑΠΕ. Αυτό που το συνέβη είναι να μην γίνονται επενδύσεις μόνο σε ΑΠΕ. Γιατί τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε πει 1500 φορές αυτά τα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνουμε εμείς στην αγορά τι έχουν πάθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ λες και μιλάμε για θρησκεία. Λες και μιλάμε για ομάδες, για φανέλες, για φανατισμό. Δεν χωρά θρησκεία και φανατισμός στις ζωές των ανθρώπων. Και πάντως, ΑΠΕ δεν είναι μόνο ανεμογεννήτριες. Λέει κάποιος εδώ φίλος, συμφωνώ με τον κύριο Αδαλή. Τα λιπάσματα βασίζονταν στους υδρογονάνθρα και στον Rockefeller, το λέει έτσι. Τώρα δεν θέλουμε λιπάσματα γιατί θα δημιουργηθούν οι in vitro τροφές, αλλαγή μοντέλου, κύριε Αδαλή. Άλλος φίλος. Το Κατάρ, κύριε Αδαλή, λέει, έκλεισε συμφωνία με την Κίνα, πρωτοφανής, για προμήθεια LNG 4 εκατομμύρια τόνους το χρόνο για 27 χρόνια. Από πού θα παίρνει LNG η Ευρώπη? Μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και θα μπορεί να μας καλύψει με μόνο 15 BCM που μπορεί να μας προμηθεύσει? Μήπως καταραίει, λέει έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό το έχουμε πει 100 φορές. Ποια ΟΝΕ και ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εδώ αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε, ας πούμε, στο ερώτημα του ακροατή σας, το Κατάρ. Το Κατάρ είχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις με συμβόλαια. Δεν το ξέραν αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει απεριόριστες παραγωγές. Είναι πεπερασμένο το σύνολο και των χωρών που παράγουν LNG και οι ποσότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό φωνάζουμε να ανοίξουν τα πηγάδια στην Κρήτη και να ανακηρύξουν ΑΟΣ και 12 μίλια. Τι φωνάζουμε? Έχουμε κανένα συμφέρον
Εμείς σε κάποια εταιρεία είμαστε. Εντάξει, μπορεί να έχετε κανένα θάλασσο τεμάχιο, κύριε Αδαλή, και δεν μας το λέτε εδώ, νοτίος Κρήτης. Έχετε και μισή καταγωγή από εδώ, που ξέρετε. Δεν μπορεί να μου έχει αφήσει ο προπάπος μου από τα Χανιά. Ναι. Ερώτηση του Ηλία. Προς το παρόν υπάροχοι δηληστήρια και τα λοιπά έχουν μεγάλη χασούρα λόγω του καιρού. Φτάσαν Χριστούγεννα, δεν βάζει κανείς πετρέλαιο και τα λοιπά. Αυτή τη χασούρα εννοείται θα την πληρώσουμε με κάποιο τρόπο, ίσως με κάποια αναπροσαρμογή, αύξηση στο κίνηση και τα λοιπά. Είναι ένα ακριβώς όπως ένα κλειστό κύκλωμα ψυγείου αυτοκινήτου αυτό το σύστημα? Αν είναι έτσι, τότε τι θέλουμε, λέει, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για ποιο σύστημα λέμε τώρα, για να καταλάβω? Αυτό των τιμών, αν είναι κλειστό σύστημα στη χώρα. Το σύστημα αυτό έχει γίνει για να οικονομούν τελικά υπερκέρδη αυτοί που διαχειρίζονται ΑΠΕ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, νομίζω. Όταν αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές, οι οποίες διαμορφώνονται, λιμική τιμή της ενέργειας, ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ας το πούμε έτσι, όταν διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το φυσικό αέριο ή κάποιο άλλο από το μείγμα, κάποιο άλλο που αυξάνει. Αυτός ο οποίος κερδίζει ξεκούραστα πολλά λεφτά είναι αυτός που δεν έχει λειτουργικά κόστη. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που έχει πάρκα αιωλικά και ηλιακά. Πόσες φορές το πούμε αυτό το πράγμα? Άρα ας αφήσουν τις θεωρίες που σπέρνουν κάποιοι προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τον κόσμο που δεν γνωρίζει το βάθος της αγοράς, ότι όλα γίνονται, ξέρω εγώ, για τους πετρελαιάδες και για τους, πώς το λένε, και για τους παρόχους φυσικού αερίου. Όλα γίνονται για τα υπερκέρδη των ΑΠΕ. Κάποιος εδώ μου λέει το Κατάρ, όπως σωστά είπε ο κύριος Αδαλής, να σημειώσω εγώ ότι το πουλάει και σε γουάν, κάνουν σε δολάρια. Ο Στέφανος, ξέρετε. Το πετρογουάν, κύριε Σαχίδη, να πω στον ακροατή και με συγχωρείτε για την διακοπή. Ναι. Το πετρογουάν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος. Και το κάνει κυρίως το κάνει η Σαουδική Αραβία, κυρίως. Μάλιστα. Ο Στέφανος, κύριε Αδαλή, λέει: ξέρετε τι πονοκέφαλος με αυτά που λέτε εσείς είναι για τους πολιτικούς μας, ότι η Ελλάδα συνδράμει στην παγκόσμια εκπομπή ρήπων με το αστρονομικό ποσό του 0,035% βάσει στοιχείων του ΙΓΜΕ. Από εκεί να καταλάβουμε ποιοι οικονομάνε. Ναι, η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε δείξει σε εμάς ότι έχει διαφορετικό σκοπό. Αν άνοιγε, ας πούμε, για παράδειγμα, αύριο με διαδικασίες fast track το ήδη έτοιμο εργοστάσιο στη Μεσοχώρα. Το υδροελεκτρικό εργοστάσιο, και θα το έπαιζε και λίγο, ας το πούμε έτσι, οικολογική και λίγο. Γιατί ΑΠΕ, όπως είπατε, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά και οι ανεμογεννήτριες. Έτοιμο είναι. Γιατί δεν το κάνουνε? Λεωνίδας. Περιμένουν να πεθάνει κόσμος και μετά να το κηρύξουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μετά να τα ανοίξουν? Δεν γίνονται έτσι. Ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά λέει να επιβεβαιώσω τον κύριο Αδαλή για το πετρέλαιο που πάει στα Σκόπια και πωλείται στις Αντίλες πιο φθηνά από ό,τι εδώ. Και να προσθέσω απλά ότι είναι και ποιότητας 3α, λέει. Έχουμε τα καλύτερα διελιστήρια στον πλανήτη. Τι λέμε τώρα? Ικανότητα διελίσσης Ελλάδας είμαστε 14η έως 16η κάθε χρονιά. Τι να πούμε τώρα, στον κόσμο. Μάλιστα. Μία διόρθωση εδώ μου κάνουν 0,002 και θέλουμε να το κάνουμε 0,001. Εντάξει. Φώτης, καλημέρα κύριε Αδαλή. Τα πράγματα είναι απλά. Με τον επιπλέον φόρο σε καύσιμα και τρόφιμα, μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι δίνει food pass και πράσινα άλογα. Χωρίς αυτά, πώς θα επιδοτούσε άραγε και τους παρόχους, πληρώνοντας τη ρήτρα φάντασμα που δεν φαίνεται στο λογαριασμό, αλλά χρεώνεται κανονικά? Πόσο είπαμε είναι οι τιμές, λέει, αυτό το μήνα? Wow. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει, να απαντήσει το ερώτημα του λογαριασμού. Πόσα εισέπραξε το 2021 από φόρους τέλη καυσίμου και πόσα θα εισπράξει φέτος? Και να δούμε μετά από αυτά τα υπερκέρδη που έχει η κυβέρνηση, τι επιστρέφει στον κόσμο με τη μορφή του pass, tas, mas. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, σας το λέω. Αλλά πριν βγάλω εγώ σε άρθρο αυτά τα στοιχεία, καλά θα κάνει να το κάνει μόλι η κυβέρνηση. Όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, από την οποία παραδειγματίζονται σε όλα. Και στην ενεργειακή πολιτική και στην πολιτική των καυσίμων, αλλά κυρίως και στην πολιτική διαχείριση του COVID. Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, γιατί θέλω να κλείσουμε. Ο Φώτης λέει: κέρδη Μυτιλινέου 9 μήνο αύξηση 171%. 533 εκατομμύρια. Κέρδη ΕΛΠΕ 9 μήνο 535 εκατομμύρια. Δύο εταιρείες πάνω από ένα δις κέρδη στο 9 μήνο. Να βάλουμε και τις άλλες εταιρείες? Είναι η απάντηση γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ σε καύσιμα και ενέργεια. Να απαντήσω. Ναι, ναι. Ξέρετε ποια είναι η χώρα η οποία έχει τα περισσότερα. Η πόλη της Ελλάδας η οποία έχει τα περισσότερα έσοδα. Ποια ΔΟΗ, μάλλον, έχει τα περισσότερα έσοδα κατατιθειμένα από φόρους? Είναι η ΔΟΗ Κορίνθου. Εντάξει,
Δύο εταιρείες είναι αυτές οι οποίες ελληνικές, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα τις ακούσετε σε όλα τα μεγάλα σαλόνια του εξωτερικού. Είναι δύο. Όλες οι υπόλοιπες, από εκεί και κάτω, είναι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν και καμία επίδραση διεθνώς. Λοιπόν, άμα θέλουμε την αλήθεια, βλέπετε ότι όταν με ρωτάει κάποιος, απαντάω κιόλας. Δεν φοβόμαστε. Καταρχάς, αυτό θα έπρεπε να ήταν καμάρι για την ελληνική οικονομία. Εδώ βλέπω οι δημοσιογράφοι ντρέπονται να. Όχι όλοι, η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων ντρέπονται να ασχοληθούν με πραγματικά νούμερα και φοβούνται. Λες και υπάρχει κανένα πέπλο μυστηρίου. Γιατί. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει ένα λογαριασμό από το Ηνωμένο Βασίλειο, χθεσινό, συγγνώμη, όπου του ανακοινώνουν ότι μέσα στο λογαριασμό του έχουν βάλει και 500 λίρες. Έτσι μου λέει λειτουργούν τα οργανωμένα κράτη. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο γεωπολιτικό αποτύπωμα αυτής της ιστορίας. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Και στα καθημάς εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, τα είπατε απ' έξω απ' έξω. Αλλά εδώ θέλω να μου πείτε, γιατί έχετε μια εικόνα και των διεθνών αγορών, πού πραγματικά βρισκόμαστε. Γελάνε. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε μια εκπομπή με ειδικούς στο θέμα των υδρογόνων ανθράκων που μας είπαν ότι όλοι γελάνε απ' έξω με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Μα είναι να μην γελάνε. Είναι να μην γελάνε. Όταν έχουμε καταντήσει να ζητάς βοήθεια off the record από συνεργάτες στη Σιγκαπούρη, στη Σεντσέλ, στη Νέα Υόρκη, να σου λέει ότι κοιτάξτε, εσείς ως χώρα λέτε άλλα πράγματα και να σου υποδεικνύουν το ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας. Τι είναι οι κροατές δεν ξέρουν ότι υπάρχει ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας, δεν το ξέραμε εμείς. Τι είναι αυτό το ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας? Πείτε, υπάρχει ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας. Ψάξτε στο Google, βρείτε το και δείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν όλοι αυτοί. Αλλά βλέπω ότι αυτά τα οποία κάνουν στην Τουρκία με δεκάδες Τούρκους καθηγητές πανεπιστημίων που έχει το ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας. Και αυτά τα οποία συζητάνε, τα διαβάζουν οι άλλοι έξω στα αγγλικά και νομίζουν ότι αυτή είναι, όχι νομίζω, αισθάνονται ότι αυτή είναι η τοποθέτηση της Ελλάδας. Οπότε σου λέει τι βοήθεια μας ζητάς, αφού εδώ εσείς τα έχετε βρει με την Τουρκία. Α, αυτό εννοούσατε, ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας, τώρα καταλαβαίνω. Όχι, δεν το κυριολεκτό, υπάρχει ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκίας. Γράψτε ΕΛΙΑΜΕΠ Τουρκία και θα το βρείτε. Ποιοι καθηγητές Τούρκοι είναι μέσα, ποιο είναι από την Ελλάδα, από την πλευρά της Ελλάδας, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει παράρτημα Τουρκίας. Δεν είναι κρυφό. Δεν συζητιέται, ναι, αλλά υπάρχει στο διαδίκτυο. Να μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος, να ενημερωθεί. Και γιατί τρώμε πόρτα όποτε ζητήσουμε βοήθεια από μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Αυτό που θέλω να πω όμως, στο να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι σαφώς άλλο πράγμα τι λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα μεταξύ μας, στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Άλλο πράγμα τι λέει η κυβέρνηση. Άλλο πράγμα τι λένε οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι. Και άλλο πράγμα συμβαίνει στις αγορές. Διότι ο πλανήτης τελεί σε ένα μαζικό καθεστώς μετάβασης και εμείς προσποιούμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα και θα ξυπνήσουμε αύριο και ότι όλα θα ήταν όπως ήταν πριν το 2019. Μα γι' αυτό γίνονται όλα. Εδώ συγκλίνεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, με αυτό που μας είπε χθες ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, ότι είμαστε σε μία φάση τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών και φαίνεται να λειτουργούμε ότι είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να μην αντιλαμβανόμαστε την ταχύτητα που αναπτύσσεται παρά μόνο να το αντιλαμβάνονται οι παρατηρητές έξω από το αυτοκίνητο. Αυτό μας είπε χθες ως παράδειγμα. Δεν τον άκουσα, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πρέσβη. Απόλυτα. Και πολλές φορές όταν υπάρχουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα, όταν τα ζει κάποιος, δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα των αλλαγών. Και την αντιλαμβάνεται συνήθως η επόμενη γενιά, δηλαδή τα παιδιά μας, ας το πούμε, τα οποία είναι απλοί παρατηρητές και αδύναμα να κάνουν κάτι αυτή στην παρούσα φάση. Για και το βάρος ευθύνης πέφτει σε εμάς. Η γεωπολιτική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή και η επικινδυνότητα που ελέγχει αυτή η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών είναι ότι πάμε για ένα βίαιο διαχωρισμό του πλανήτη σε δύο ζώνες. Η μία ζώνη είναι αυτή η οποία, ας το πούμε, είναι η πράσινη, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν τους δικαιωματιστές να επικρατήσουν γενικότερα κτλ. Και οι άλλοι είναι αυτοί που αντιπαρατίθενται απέναντί τους. Και αυτή η πλευρά φέρνει τη σύγκρουση αυτόματα, διότι όταν λες εγώ δεν θέλω να καταναλώνω πετρέλαιο, θέλω να σταματήσω να καταναλώνω φυσικό αέριο, θέλω μόνο ΑΠΕ, αυτομάτως μία σειρά χωρών τους μεταβάλει σε εχθρούς σου. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, γενικότερα οι χώρες του κόλπου και οι χώρες οι οποίες στηρίζουν τις οικονομίες τους στην παραγωγή πετρελαίου, τα oil states. Αν αυτοί συμφωνήσουν μαζί σου
και πεις ότι ναι, εντάξει, πάμε να κάνουμε τον κόσμο, ας πούμε, να είναι μόνο σόλαρ, ηλιακά και πώς το λένε, και ανεμογεννήτριες και τέτοια πράγματα, και δεν μας πειράζει άμα πεθαίνει ο κόσμος από το κρύο. Δεν είναι ότι απλά συμφωνούν, είναι καταστρέφουν τις οικονομίες τους. Φαντάζεστε, ας πούμε, πώς θα ήταν η Σαουδική Αραβία αύριο, αν με ένα μαγικό τρόπο καταργούσαμε το πετρέλαιο. Θα πτώχευε. Και το Κατάρ και το Μπαχρέιν και το Ομάν και το Ιράκ και το Ιράν και άλλες χώρες στην Νιγηρία, όλοι θα πτωχεύανε αυτοί. Οπότε πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσουν μαζί τους? Άρα το μεγάλο πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος είναι η βίαιη επιβολή του διαχωρισμού, μάλλον της πράσινης αυτής πολιτικής στον πλανήτη. Είναι, πάει να γίνει βιαίος. Αυτές οι χώρες θα πρέπει να περάσουν. Συγγνώμη, εσείς δεν θέλετε ένα καθαρότερο πλανήτη? Θα σας πει κάποιος. Και λογικά και αυτό δίκαια. Θέλω ένα καθαρότερο πλανήτη. Μόλυνση θέλετε δηλαδή? Θέλω ένα καθαρότερο πλανήτη. Ναι. Φυσικά και θέλω να πω. Και είμαι διαθετημένος εγώ προσωπικά να ασχοληθώ. Το ότι θέλω ένα καθαρότερο πλανήτη δεν σημαίνει ότι θα πεθάνουμε τον κόσμο από το κρύο. Δεν σημαίνει ότι θα πεθάνουμε τον κόσμο από την πείνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα για να αντικατασταθεί κάτι. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο που θα το αντικαταστήσει σε όλο το μέγεθος της ζήτησης. Όταν λέω κι εγώ από παιδί, από το 90-91, όταν έλεγα ότι θέλω ως νέος επιστήμονας τότε έναν πράσινο πλανήτη, δεν εννοούσα να γεμίσουμε τα νεκροταφεία με νεκρούς από την πείνα, από τη δίψα και από την ασιτία και από το κρύο. Αυτό χρειάζεται ένα πρόγραμμα γέφυρα. Και να δοθεί η ευκαιρία καταρχάς, για να προχωρήσει αυτό το πράγμα ένα βήμα παρακάτω, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλες αυτές τις χώρες να γεφυροποιηθούν με αυτό. Που η ευκαιρία αυτή δεν μπορεί να δοθεί σε 5, 10 και 30 χρόνια. Μιλάμε για έναν αιώνα. Και σαφώς να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, αφού έχουν ανακαλυφθεί οι απαιτούμενες τεχνολογίες, όπως π.χ. οι μπαταρίες, και αφού έχουν γίνει commercial, αφού έχουν γίνει εμπορικά προσιτές. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα? Η φθηνή ενέργεια για όλους. Να το παίξω πράσινος, όταν ζώντας μέσα στην κοινωνία βλέπω ότι ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς ρεύματος σήμερα. Η φθηνή ενέργεια για όλους ήταν το κύριο επίτευγμα του μεταπολεμικού κόσμου. Στις δυτικές κοινωνίες όμως τώρα έρχεται το, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το ατομικό carbon footprint. Θα πληρώνουμε. Έχει αρχίσει πιλωτικά σε κάποιες χώρες. Γίνεται, λέει, μέτρηση του αποτυπώματος που αφήνει ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός, ναι, από το διοξίδιο του άνθρακα. Σιγά σιγά. Ναι. Αυτό, αν θέλουν να το κάνουν, γιατί αυτό το πέναλτι που βάζουν στο carbon footprint, που λέτε, ναι, ναι, το αποτύπωμα του άνθρακα. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί δεν το επιστρέφουν από την ανάποδη? Γιατί και εκεί υπάρχουν υπερκέρδη. Όταν πεναλτάρεις αυτή τη βρώμικη ενέργεια, δεν αφήνεις τη τιμή να πάει στο Θεό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ έχουν ένα σημαντικό αποτύπωμα σε όλο τον πλανήτη. Και ρωτάω εγώ, γιατί τα υπερκέρδη των ΑΠΕ δεν επιστρέφονται όλα σε αυτούς που πληρώνουν το πέναλτι? Έλατε. Γιατί? Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι. Θα πάρουν ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5-10% οι επιχειρηματίες και το άλλο 90% όλων των υπερκερδών, το οποίο συμβαδίζει, όπως είπαμε, με την αυξημένη τιμή, υπεραυξημένη τιμή του φυσικού, να το επιστρέψει στον κόσμο. Θέλω να κλείσουμε στα τελευταία 6 λεπτά ως εξής. Καταρχάς, έρχεται μια πληροφορία. Κύριε Αδαλή, λέει, το ξέρετε ότι έρχεται και πάροχος ενέργειας Τουρκίας να μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ελλάδας? Βεβαίως και το ξέρω, το είχα πει πριν το καλοκαίρι. Ωραία, πάμε. Και μάλιστα είχα ασκήσει κριτική λέγοντας, καλά, αυτή, ότι ο συγκεκριμένος πάροχος στην Τουρκία έχει 22 εκατομμύρια πελάτες. Δηλαδή, τι έρχεται να κάνει στην Ελλάδα? Να πάρει ποιους, να πάρει τι, 5.000 πελάτες? Γιατί επενδύει τόσα πολλά? Και αυτό σας είχα πει το 2018 σε μια συνέντευξή μας, την οποία θα την αναρτήσω και εγώ στην προσωπική μου σελίδα. Σας είχα πει, κύριε Σαχίνο, ότι ο φόβος μου δεν είναι αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να εξορίξουμε πετρέλαιο, αν δεν υπάρχουν πετρέλαια και φυσικά αέρια. Ή αν πούμε σε ένα πόλεμο με την Τουρκία, σαφέστατα και θα τον κερδίσουμε. Και θα πάθει μεγάλη ζημιά η Τουρκία αν κάνει αυτό το απεννοημένο διάβημα. Ο φόβος μου εμένα είναι μήπως, και σας τον είχα εκφράσει και είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η συνέντευξη αυτή, μήπως έχουμε βάλει ήδη την Τουρκία από την πίσω πόρτα στα κοιτάσματά μας και ντρεπόμαστε να το πούμε. Δεν είναι ντροπή, ας το πούνε. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να το πούνε και να προχωρήσουν μπροστά. Δεν χρειάζεται να γίνει σκηνοθετημένα και να ξέρουν κι εμείς που πατάμε.
και θα, να ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που χωρίς να πέσει μια σφαίρα, μια χώρα παραδίδει τον πλούτο της και τα δικαιώματά της σε μια άλλη χώρα. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Το υποθέτετε ότι μπορεί να είναι ένα σενάριο μετά τις εκλογές? Δεν το υποθέτω, το βλέπουμε στην αγορά. Ότι υπάρχουν κινήσεις στην εκμετάλλευση. Από εδώ, εσωτερικά, καλά θα υπάρχουν στην Τουρκία, γιατί αυτοί θα κερδίσουν κάτι το οποίο δεν τους ανήκει. Εμείς είμαστε αυτοί που θα παραδώσουμε ή θα δώσουμε ή θα παραδώσουμε τμήμα του πλούτου μας. Και βλέπω ότι πολλοί έχουν, το βλέπουν θετικά, έχουν συμφωνήσει και έχουν ξεκινήσει οι κινήσεις. Δηλαδή αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη όταν μιλάμε ένας με τον άλλον, οι δουλίτσες. Λοιπόν, τι να, πρέπει αυτά, να σας πω κάτι, αυτά ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και να καταλαβαίνει. Και εγώ να σας πω ότι έχω άδικο. Ότι είμαι ένας κακοπροαίρετος και έχω. Πώς το λένε. Είμαι. Πώς το πούμε. Είμαι. Δεν ξέρω τι λέω. Γιατί η κυβέρνηση σε όλο αυτό αποποιείται το πετρέλαιο? Γιατί? Αποποιείται το πετρέλαιο κανένας άλλος? Να σας το θέσω διαφορετικά. Μία από τις μεγάλες εταιρείες για τις οποίες πανηγυρίζουμε αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά, υποτεθείς ότι τρυπά και εκτός από φυσικό αέριο βρίσκει και πετρέλαιο. Πώς θα αντιδράσει αν της πούμε η κυβέρνηση ότι θα βγάλει μόνο το φυσικό? Να σας πω εγώ αυτά που ξέρω από το 2001. Ναι, πώς θα αντιδράσει, θέλω να μου πείτε. Εκεί που χτυπάνε και τρυπάνε για φυσικό αέριο έχει σίγουρα πετρέλαιο. Και ξέρουμε όλοι μας από το 2001, από την εποχή των Asia Times, πόσα κοιτάσματα υπάρχουν πετρελαίου και στη Γάβδο και, και δυτικά, ας το πούμε έτσι, της Κρήτης. Θέλουν να τους πω τα νούμερα που είχε κάνει, που είχε χτυπήσει τότε το ωκεανογραφικό Αιγαίο στα κοιτάσματα? Εύκολα απολύψιμα πετρελαίου μεγάλης καθαρότητας. Τα ξεχάσανε επειδή περάσαν 20-22 χρόνια. Και πώς θα αντιδράσουν οι εταιρείες αν τους πει σταματάς μόνο φυσικό αέριο, πιστεύετε? Έλα, όπως αντέδρασε Total. Θα ψάχνουμε να τους βρούμε. Μου απαντήσατε. Λοιπόν, τι είναι, και μην νομίζετε ότι εκεί έξω είχε καμιά πολιτική λόγη είναι αυτή που κάθεται εδώ πέρα, διότι θα σας το πω ξεκάθαρα. Δεν είναι το πρόβλημα οι εταιρείες ή κάποιος απ' έξω που δεν μας αφήνει να εξορίσουμε τα κοιτάσματα. Στο Πασόκ το 87 με την κρίση έκανε τη συμφωνία του Νταβός ο Παπανδρέου με τον Νοζάλ και αποποιηθήκαμε το δικαίωμά μας να εξορίξουμε το πετρέλαιο, και αυτό το πράγμα γίνεται ένα remake τώρα. Γίνεται για μια επανάληψη copy-paste αυτής της ιστορίας για το φυσικό αέριο. Δεν βαρεθήκαμε πια δηλαδή να υποκύπτουμε σε απειλές οι οποίες δεν προέρχονται, πραγματικές απειλές από την Τουρκία, μέσα από την Ελλάδα προέρχονται. Αν θέλει η Ελλάδα ή μια ελληνική κυβέρνηση αυτοδύναμη να εξορίξει, γιατί αν δεν είναι αυτοδύναμη υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί. Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση από αυτές που είχαμε παλιά και τώρα, αν θέλει να εξορίξει κοιτάσματα, να χαράξει ΑΟΣ και να πάει τα 12 μίλια, μπορεί να το κάνει αύριο. Δεν θα πέσει τη μια του φεκιά. Όλα αυτά είναι ανοησίες, όπως έγινε και στην Κύπρο. Θα έχουμε χιλιοπεί αυτά τα πράγματα. Και θα ξεκινήσει η εκμετάλλευση μια χαρά και σε δύο χρόνια, maximum σας λέω εγώ, αν χρηματοδοτηθεί σωστά, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της εξορίξης. Και καμιά Τουρκία και κανένας δεν θα έρθει εδώ να. Όταν όμως εμείς δεν θέλουμε, τότε βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις για κακούς γείτονες, για εταιρείες, για εφοπλιστές, δεν ξέρω κι εγώ γιατί σε ποιους άλλους, και για εξωγήινους πιθανόν, τους οποίους μπορούμε να κατηγορήσουμε για να βγάλουμε το πράγμα από την πλάτη μας. Βούλησε. Κύριε Αδαλή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Με αυτά που μας είπατε, ιδίως τώρα στο τέλος, μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Αν συζητιέται σε εταιρείες, σε εκμετάλλευση, όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, καμιά κυβερνησούλα τρικοματική εθνική σωτηρία και έρχεται κι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαλή. Ελπίζω να έχω άδικο σε αυτό το πράγμα, αλλά όσο για τις συζητήσεις που γίνονται στις εταιρείες στο εξωτερικό για αυτό το θέμα, κύριε Σαγή, πιστέψτε με ότι δεν θέλατε να ξέρετε ή να επαναλάβω αυτά τα οποία συζητιούνται στα γραφεία. Τόσο ωραία είναι. Μάλιστα. Γιώργος Αδαλής, να πω ότι ο κύριος Αδαλής έχει και το Αδαλής GR, είναι μια σελίδα που τρέχει καθημερινά στην επικαιρότητα ό,τι τελευταίο υπάρχει στον χώρο της οικονομίας και της ενέργειας. Και καλό τάξιδι, κύριε Αδαλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.